Καλησπέρα σας. Το θέμα της ομιλίας μου είναι ο πόθος της διαιώνησης στον ελληνικό πολιτισμό. Υπάρχουν μερικές ανθρώπινες ανάγκες τόσο βαθιές που να μην μπορεί κανείς να τις ξεγελάσει με υποκατάστατα. Μια από αυτές τις ανάγκες και η αξία που της αντιστοιχεί αφορά το όνομα που αποκτά κανείς, το άτομο, το αντίξμα δηλαδή που έχει το όνομά του στην κοινότητα μέσα στην οποία γεννιέται, ζει και πεθαίνει. Θα σας μιλήσω λοιπόν για αυτή την αξία. Θα την τοποθετήσω σε μια γραμμή που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει στην εποχή όπου ο νεότερος ελληνισμός δίνει τη μάχη του για να κρατηθεί ζωντανός. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτή τη μάχη για ζωή εκείνο που προέχει είναι να μείνει κάτι μετά από τη ζωή. Αυτό το κάτι είναι ακριβώς το όνομα. Τι θα λένε για μένα, τι θα λένε για μένα όταν θα έχω φύγει πια. Σε αυτό το ερώτημα που δεν έπαψε να κεντρίζει και να βασανίζει τη συνείδηση των Ελλήνων, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους συμπυκνώνεται ουσιαστικά ένας πόθος που δεν βρίσκει καθόλου εύκολα την ικανοποίησή του. Είναι ο πόθος της διαιώνησης. Ας το διευκρινίσουμε αυτό. Αν ο χρόνος ορίζει για τους ανθρώπους ένα σημείο όπου η πορεία τους ως έμβια όντα τερματίζεται, δεν τους αφαιρείται ωστόσο η δυνατότητα να υπερβούν το σημείο αυτό με έναν άλλο τρόπο, που είναι ο τρόπος της επιτέλεσης έργων, δημιουργημάτων δηλαδή, που είναι αρκετά ανθεκτικά στις φθορές του χρόνου και αρκετά σπουδαία για να τις θυμούνται οι άνθρωποι. Πρέπει να γυρίσουμε όμως προς τα πίσω τους αρχαϊκούς χρόνους για να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της πεποίθησης σχετικά με τη διάρκεια των έργων. Όλα ξεκινούν, σύμφωνα με μια μυθολογική εποχή, όταν κατά τον εορτασμό του γάμου του Δία με τη Μνημοσύνη, ο κορυφαίος των Ολυμπίων ρωτά τους άλλους καλεσμένους θεούς στο δείπνο, ήταν όλα ωραία, τι σας λείπει, υπάρχει κάτι που σας λείπει? Και εκείνοι απαντούν ότι θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο αν ο Δίας δημιουργούσε πλάσματα που θα μπορούσαν να είναι υμνοδοί και κήρυκες της ομορφιάς και του μεγαλείου αυτού του κόσμου που περιλαμβάνει και θεούς και άνθρωπους. Το αίτημα έγινε αποδεκτό με μια εμβληματική τεχνοποιία. Από τον Δία και τη σύζυγό του γεννήθηκαν οι 9 μούσες. Επιφορτισμένες να υμνούν τα έργα των θεών και μαζί με αυτά τα κλαία των ανθρώπων. Άρα δεν τους αρκεί να περάσουν καλά το δείπνο, αλλά θέλουν και κάτι να μείνει πέρα από αυτό. Είναι η στιγμή όπου οι θνητοί βρίσκουν στο κλαίος, στο λαμπρό όνομα, το μόνο μέσο για να γίνουν και αυτοί θεϊκοί. Εύκλια λοιπόν είναι η αμοιβή που περιμένει εκείνους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν όλη τους την ικμάδα προκειμένου τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους να αφήσουν ίχνη βαθιά, αν όχι ανεξίδηλα, στη μνήμη των συγχρόνων τους, κυρίως όμως των μεταγενεστέρων. Η εμπιστοσύνη στο μέλλον αποτελεί προϋπόθεση για να επιδοθεί κάποιος σε μια τέτοια προσπάθεια. Και όταν το λέμε αυτό, ειδικά για τους αρχαίους Έλληνες, δεν εννοούμε παρά το μέλλον της ίδιας της μνήμης. Για τον πολίτη της αρχαίας πόλεως, οι γενιές που θα έρθουν μετά το θάνατό του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξακολουθούν να θυμούνται, θα εξακολουθούν να θέλουν να ανακαλούν τις σπουδαίες πράξεις των προγενεστέρων, ώστε να ενθαρρύνονται και να καθοδηγούνται για τη δική του ζωή. Η διαδοχή των γενεών είναι μια σειρά από έργα, αναμνήσεις και καινούργια έργα. Αν δεν ίσχυε αυτό, δεν θα μπορούσαν οι πρωταγωνιστές στα ομηρικά έπι, στην ποίηση του Πιδάρου και την Αττική Τραγωδία να θέτουν το κλαίος ως μέτρο των πεπραγμένων τους. Για παράδειγμα, στον Έαντα του Σοφοκλή, ο ήρωος διακηρύσει ότι χωρίς αυτή την επιδίωξη δεν έχει κανένα νόημα η ζωή. Το να επιθυμεί κανείς τα βαθιά και ήσυχα γεράματα,
αποφεύγοντας να μεταβάλει κάτι στο ρου των πραγμάτων, που στην πλειονότητά τους είναι δυσχεροί, δεινά πράγματα, το να μην επιθυμεί να επιφέρει κάποια αλλαγή σε όσα του τυχαίνουν, είναι η πιο αισχρή κατάληξη για τον άνθρωπο. Εσφρούγαρ των δύο μακρών, ώστες κακίσινου δεν μεταλλάσσεται. Ο ΕΑΣ ευελπιστεί ότι θα τιμήσει το όνομά του με την πολεμική ανδρεία. Το ίδιο και ο Αχιλλέας, ο Μελέαγρος και τόσοι άλλοι επιφανείς της Ρώμης και της απαράμελης μαχητικότητας. Δεν πρόκειται όμως μόνο γι' αυτό. Η Άλκηστης στην ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη επιζητά έναν άλλο στέφανο επιδοκιμασίας και εκτίμησης. Η προσδοκία της όταν παίρνει την απόφαση να θυσιαστεί για χάρη του συζύγου της είναι για να μείνει η πράξη της ως μνημείο συζυγικής αφοσίωσης. Έχουμε λοιπόν μήπως από τη μια τους άφθαστους στον πόλεμο και από την άλλη τους άφθαστους στην αρετή? Όχι. Ένας τέτοιος διεισμός απορρίπτεται στον αρχαιοελληνικό κόσμο. Ο ήρωας και ο ενάρετος ενώνονται στο ίδιο πρότυπο. Αντιπροσωπεύουν τις δύο όψεις της ίδιας ανθρώπινης ποιότητας. Αυτή την ποιότητα την αποδίδει ένα ρήμα, τη σημασία του οποίου θα έπρεπε να την είχαμε προστατεύσει περισσότερο από την καινολογία και την υποκρισία των κάθε λογής δημαγωγών. Πρόκειται για το Αριστέλη. Ας προσέξουμε εδώ. Άριστος δεν είναι αυτός που έχει την καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με τους άλλους σε έναν ορισμένο τομέα δράσης. Είναι αυτός που με την όλη παρουσία και τα έργα του στο δημόσιο βίο αποδεικνύει ότι μοχθεί για την τελειοποίηση των ικανοτήτων του και την αποφελέστερη χρήση αυτών των ικανοτήτων υπέρ της κοινότητας. Αυτό το τελευταίο πρέπει να υπογραμμίσουμε. Μόνο εκείνοι που σε κάποιο βαθμό αναλώνονται υπέρ όλων έχουν ελπίδα να μην αφανιστούν μέσα στο ρεύμα της λύθης. Αυτή είναι μια αντίληψη που χαρακτηρίζει τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, την ίδια δεκατουσίαν αντίληψη θα ξαναβρούμε και αργότερα. Τη συναντάμε ιδίως στους τρίλους για τους ακρίτες, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, καθώς και στα κλέφτικα τραγούδια της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Σε ένα διήγημα του Καρκαβίτσα, χρόνοι πριν από την Ελληνική Επανάσταση, χαρακτηρίζονται ως μια εποχή όπου, ανοίγεται εισαγωγικά, έζει κανείς δι' έναν έπαινο και απέθυνς και δι' ένα τραγούδι. Όμως, ο έπαινος σε τι αφορούσε? Εάν μελετήσει κανείς προσεκτικά τα εγκόμια προς τους καπετάνιους και τους οπλαρχηγούς τα οποία επιφυλάσσει η δημοτική ποίηση, θα δει ότι εκείνο που επιβραβεύεται στις υπάρξεις αυτές είναι η στάση τους απέναντι στα γυρίσματα και τους κινδύνους του βίου, στάση που χαρακτηρίζει η ετοιμότητα για αγώνα έως το τέλος. Αντίπαλοι τους είναι ο Οθωμανός κατακτητής, αλλά είναι επίσης και μια φυσική ροπή που παραμονεύει τον καθένα και που μπορεί να τον σπρώξει προς την αδράνεια ή την βολή. Η φιλήσυχη μετριότητα λογαριάζεται σαν η μεγαλύτερη απειλή για τον άνθρωπο. Συνεπώς, ο έπαινος που τυχόν απολεμήθηκε σε ένα άτομο το οποίο απλώς καταφέρνει να προκόψει, να πλουτίσει ή να αυξήσει πολύ την ισχύ του, αυτός ο έπαινος δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσει το όριο μιας κοινωνικής αναγνώρισης, η οποία μάλιστα θα εξασθενήσει αρκετά σύντομα. Εδώ η εύκλεια παραχωρεί τη θέση της στην φήμη. Και εδώ επίσης σημειώνεται μια ιστορική μεταβολή που θα φέρει τις κοινωνικές πλεονεξίες στο προσκήνιο, εκτοπίζοντας αυτές που αφορούν τις τύχες του έθνους. Από την εποχή της απελευθέρωσης και της ίδρυσης του ελληνικού κράτους έως σήμερα, σε αυτή την τροχιά κινούμαστε. Η κοινωνία αποβαίνει ο κριτής των ατομικών πεπραγμένων πολύ πιο αποφασιστικά από ότι η πατρίδα, το έθνος,
και γενικά η ιδέα που έχουν τα άτομα για τη συλλογική τους μοίρα. Όσο για τα κριτήρια με τα οποία εκτιμώνται τα μέλη του συνόλου, αυτά προκύπτουν προφανώς από την ίδια λειτουργία, την ίδια τη λειτουργία της κοινωνικής μηχανής. Τι εννοώ με αυτό? Ότι για να εξασφαλιστεί η ομαλότητα και τυπικότητα στις κοινωνικές διαδικασίες, απαιτείται από το άτομο τι? Σταθερότητα, τήρηση των κανόνων, υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς που διευκολύνει την επαγγελματική επιτυχία και την κατάληψη αξιωμάτων. Υπ' αυτούς τους όρους αποκτάται συνήθως ένα υπολογίσιμο όνομα. Είναι το έπαθλο για τη συνέπεια που επιδεικνύει κάποιος στην εργασία, τη φερεγγιότητα κατά τις συναλλαγές του με άλλους, την προσαρμοστικότητά του ή ακόμα και την ικανότητά του να επηρεάζει όσο το δυνατόν περισσότερους. Είναι όμως εν τέλει πραγματικά καλό όνομα αυτό ή απλώς είναι ένα εύσημο εξαρτημένο από τις συγκυρίες και τις μεταπτώσεις της γνώμης των πολλών? Η εμπειρία δείχνει ότι ποτέ οι πολλοί δεν θα περιβάλλουν με σταθερή εκτίμηση κάποιον ο οποίος κατόρθωσε να επισορεύσει εντυπωσιακά ωφέλη για τον εαυτό του. Γι' αυτόν αποκλειστικά. Ο φιλοκερδής που δεν εκχωρεί τίποτα από τα πλούτη του μπορεί να ακουστεί και να συζητηθεί, αξιοθαύμαστος και αξιομνημόνευτος όμως δεν θα γίνει ποτέ. Πλούσια μαρτυρία επ' αυτού προσφέρει η αλληλογραφία των εθνικών ευεργετών. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο υλικό που πολλοί εθνικοί ευεργέτες καταγράφουν και λένε, όπως ο Στουρνάρης, αρκετά εργάστην για τον εαυτό μου. Όποιοι δεν το αντιληφθούν αυτό, θα καταδικαστούν να βλέπονται όλο και περισσότερο στα δίχτυα της ίδιας του της ματαιοδοξίας. Θα προσπαθούν να αποσπάσουν το χειροκρότημα, αλλά θα φοβούνται πως αυτή η ένθερμη υποδοχή θα κρατήσει τόσο όσο να εμφανιστεί ένας άλλος πιο επιδέξιος χειριστής του εφήμερου, με αποτέλεσμα η δίψα για τη δοκιμασία αφενός και η ανησυχία πως η επιδοκιμασία είναι παροδική αφετέρου να συγκρούνται συνεχώς μεταξύ τους. Έτσι, η ματαιοδοξία μπορεί να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε κάποιον να πασχίζει να πετύχει κάτι που υποπτεύεται ότι δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά παρόλα αυτά να συνεχίζει να το επιδιώκει επειδή είναι αδύνατο να πιστέψει στη γονιμότητα μιας άλλης προσπάθειας. Μιας προσπάθειας η οποία θα πέφερε καρπούς διαρκείας αλλά με περισσότερο κόπο. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Μέσα σε έναν πολιτισμό που δεν κρύβει τη δυσπιστία του για το μέλλον, οι νέες γενιές καλούνται να εξαντλήσουν τις δυνάμεις τους σε μικροπράγματα, τα οποία βαφτίζονται συνήθως από τους ηθήνοντες, επαρκείς υπό τις παρούσες συνθήκες, σε εισαγωγικά. Όμως καμιά γενιά, όπως και κανέναν άνθρωπο, δεν έχει η ηγεσία μιας χώρας το δικαίωμα να τον υποτάξει προγραμματικά σε οποιασδήποτε παρούσες συνθήκες, αφού αυτές ακριβώς τις στενόχωρες συνθήκες, αυτή την τυραννία του πεπερασμένου, καλείται ιδίως σε δύσκολες περιόδους να αντιμετωπίσει και να υπερβεί η ανθρώπινη θέληση. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε την ειδοποίηση του έαντα πάνω σε αυτό. Είναι αλήθεια πως χρειάζεται να γίνουν πολλά. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ακόμα και όταν οι περιστάσεις είναι εξαιρετικά αντίξωες, όπως είναι σήμερα, να ενισχυθεί στους νέους η πεποίθηση ότι έχουν δυνάμεις να πάνε μακρύτερα από εκεί όπου τους σταματά η συγκυρία και ότι το οφείλουν στον εαυτό τους να πολεμήσουν εχθρούς εξίσου σκληρούς με την οικονομική ανασφάλεια, πιο ύπουλους όμως από αυτήν, πιο διαβροτικούς. Ένας τέτοιος εσωτερικός εχθρός σήμερα είναι η αδειμονία να κερδίζει κανείς τις εντυπώσεις. Η κοινωνία της αγοράς δεν πάβει να ερεθίζει αυτή τη βιασύνη, διαφημίζοντας την ταχύτητα και το άρπαγμα των ευκαιριών. Όταν αρπάζει όμως ένας πιναλαίος κάτι θελκτικό, τίνει αμέσως να το καταβροχθήσει.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τη φήμη. Κατέληξε να είναι φαγόσιμο με το οποίο κανείς δεν χορταίνει. Τίθεται έτσι σε κίνηση ένας κύκλος φυσικού μεταβολισμού. Λήψη τροφής, αφομοίωση και αμέσως μετά πάλι ανάγκη για νέα τροφή. Πρόκειται προφανώς για αγωνιώδη δραστηριότητα χωρίς διέξοδο. Η ελληνική λοιπόν πρόταση για την εύκλεια έχει σήμερα να αντιμετωπίσει στον παγκόσμιο στίβο τη φανταχτερή θεότητα που λέγεται επιτυχία και τρέχουσα φήμη. Στην ουσία αντιπαραβάλλεται το πνεύμα της διάρκειας, με κεφαλαίο το δέντα, με το πνεύμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το εφήμερο. Είναι τέτοια ιστορική μοίρα του ελληνισμού που οθούσε και εν μέρει εξακολουθεί να οθεί τους ανθρώπους να θέλουν να ξεφύγουν από τις συγκυρίες, να μην είναι εχμάλωτοι των στιγμών. Οι Έλληνες τρέφονταν πάντα με προσδοκίες. Αντίθετα, στον καιρό μας οι κοινωνικοί μηχανισμοί σε όλο τον δυτικό τουλάχιστον κόσμο δίνουν δεν τα άτομα πάνω στις στιγμές. Πράγμα που τα κάνει να είναι ερεθισμένα και ταυτόχρονα απελπισμένα. Θα ήταν αυτοκαταστροφή για τη χώρα μας και γενικότερα για τον κόσμο να πάρουν τέτοια κατεύθυνση οι προσδοκίες της νέας γενιάς. Να έχουμε δηλαδή νέους που αυτό που κάνουν δεν θα προλαβαίνουν να το αγαπήσουν αρκετά, επειδή θα βιάζονται να δουν τον αντίκτυπο που θα έχει. Γνωρίζουμε πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Η βιασύνη μπροστά στις δυσκολίες που θα βρει ίσως μετατραπεί σε παρέτηση. Και η παρέτηση θα γίνει μετά ένα πάθος που θα θέλει να γκρεμίσει οτιδήποτε προκειμένου τουλάχιστον να κάνει ηχηρή εντύπωση. Το φάντασμα του Ηροστράτου πλανιέται ανάμεσά μας. Ήταν αυτός που στην Έφεσο το 356 π.Χ. κατέστρεψε με πυρκαγιά τον περίφημο ναό της Αρτέμιδος, διψώντας με την πράξη του να κάνει πάταγο και να γίνει ξακουστός. Αν δεν δουν οι νεότεροι πως αυτή η βία δεν φέρνει ποτέ την ικανοποίηση που υπόσχεται και αν δεν καταφέρουν να νιώσουν πως δεν τους αξίζει να γκρεμίζουν τυφλά επειδή κάποιοι τους εμποδίζουν να χτίσουν, τότε ο κόσμος θα είναι πραγματικά έτοιμος να βουλιάξει στο τίποτα. Ας εργαστούμε όλοι για να μην φτάσουμε εκεί. Θα ήταν το χειρότερο σύμφωνα με την ελληνική αντίληψη. Ένα θλιβερά ηθελημένο τέλος. Ένας άδοξος μηδενισμός. Σας ευχαριστώ.